coach μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Παναθηναϊκός έρχεται και πάλι στο προσκήνιο σε επίπεδο εφήβων. Μία νίκη επί του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν θυμάσαι νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού, τουλάχιστον πρόσφατα, σε επίπεδο εφήβων. Θέλω να μου πεις για αυτά τα παιδιά και από εδώ και πέρα τι γίνεται. Εγώ θα διαφωνήσω λιγάκι. Πάντα μία νίκη επί του Ολυμπιακού. Σε όλα τα σπορ θεωρείται ότι είναι. Επειδή αυτές οι ομάδες παραδοσιακά σε όλα τα σπορ θέλουν να έχει σημασία της. Για μας έχει μεγάλη σημασία ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Τα παιδιά αυτά αξίζουν για μένα το καλύτερο. Δίνουν τα πάντα για αυτό. Αύριο είναι ένα πιο εύκολο παιχνίδι τη Λαμία. Στην ουσία διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι στον όμιλο αυτό, ώστε να είμαστε στην επόμενη φάση με το δεύτερο του αλλομήλου για να μπούμε στο τελικό. Τους αξίζει. Τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ καλή φουρνιά. Έχουν εμπειρίες και από το τελικό. Εάν καταφέρουμε και πάρουμε και το τελικό πρωτάθλημα φέτος, θα είναι επιτυχία των παιδιών, του συλλόγου και είναι και μια επένδυση για το μέλλον. Βεβαίως θα είναι λίγο ξύμορο, αν λέω αν. Η ομάδα δεν καταφέρει να μείνει στη Volley League και από την άλλη να πάρει το πρωτάθλημα εφήβων. Είναι. Αλλά είναι και μια ελπίδα για το μέλλον. Είναι ελπίδα για το μέλλον, είναι επένδυση για το μέλλον. Είναι θέμα οργανωτικό του συλλόγου να καταφέρει, όπως και πέρυσι υπήρξε αυτή η περίπτωση, να κινδυνεύουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουν τα παιδιά. Το ότι έχουν επιτυχεί στο εφηβικό τους δυναμώνει για να και στο επίπεδο ανδρών να διεκδικήσουν αυτό που θέλουμε όλοι να απευχόμαστε. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός να μην μπορέσει να καταφέρει στην Α1. Εγώ αυτό που τους έλεγα είναι ότι πρώτη φορά τους είδα και να γελάνε κιόλας φέτος. Γιατί όλα τα παιδιά αυτά τα βλέπω μετά το μάτς με τους άντρες και ήταν πάντα με σφιγμένα πρόσωπα. Σήμερα τους είδα πρώτη φορά χαμογελαστούς. Αυτό είπα, ότι είναι και επένδυση και για φέτος ακόμα. Αν φτάσουμε στα τελικά που φτάνουμε. Καταφέρουμε και εκεί, αν όλα πάνε καλά και πάρουν ένα τίτλο, τους δίνει άλλη δύναμη. Εσείς είστε τη γενιά Καζάζη, Γόντικα κλπ. Παίζατε βόλεϊ. Εκείνα τα χρόνια ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά ο Παναθηναϊκός πρωταγωνιστούσε. Τα 30 χρόνια που μεσολάβησαν, τι ήταν αυτό που έφερε τον Παναθηναϊκό τόσο πίσω? Δεν έχει φέρει τον Παναθηναϊκό πίσω. Πίσω στην υποδομή εννοώ. Θα το πω όπως το αισθανόμουν εγώ σαν παίκτης του Ιωνικού. Ναι. Που ήταν μια ομάδα της εποχής μου, Αλφαεθνική. Πάντα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επένδυαν σε παίκτες που φέρναν από το γραφείο. Ο Μουστακίδης, ο Γοντίκας από τον Ιρέα, ο Τετζέρης, όλοι. Οι σύλλογοι λοιπόν δεν επένδυσαν τόσο πολύ στα παιδικοεφηβικά. Ειδικά όμως ο Παναθηναϊκός ακόμα και τώρα έχει μια υστέρηση. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή οργάνωση. Τελευταία 10 χρόνια γι' αυτό. Ναι. Και δυστυχώς τον Παναθηναϊκό πληρώνει ένα μεγάλο gap που είχε πολύ καλά στιγμή το αντρικό.